Ο μαχητής Τερψιθέας, ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, πλέον ήταν ο νικητής του 7ου Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, καθώς επιβλήθηκε με 3-1 στα πέναλτι της περσινής κυπελούχου και πάντα αξιόμαχης Δήμητρας Γιάννολης, που στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα δεν επέτρεψε να φανεί η διαφορά κατηγορίας μεταξύ των αντιπάλων, κρατώντας κανονική διάρκεια και παράταση στο 0-0. Δεν δείξαμε ότι έχουμε διαφορά κατηγορίας. Αν εξαιρέσω τα πρώτα 15-20 λεπτά που δεν ήμασταν καλοί, νομίζω ότι ξεκίνησε πιο δυνατό ο αντίπαλος. Νομίζω με την πάρο του χρόνου, από λεπτό σε λεπτό, νομίζω ότι είχαμε καλύτερο πρόσωπο αγωνιστικό και σε ενέργεια και γενικά ήμασταν πιο επικίνδυνη ομάδα τα υπόλοιπα 100 λεπτά. Τώρα, από τη στιγμή που φτάσαμε σε αυτό το γεγονός στα πέναλτι, εντάξει, είναι θέμα τύχης. Συγχαρητήρια στο μαχητή, έστω και έτσι που κατάφερε και πήρε το Super Cup. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές που έπαιξαν και με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης ήταν ο goalkeeper Κώστας Μπρέλας που απέκρουσε 2 πέναλτι των παικτών της Δήμητρας κατά τη γνωστή ψυχοφθόρα διαδικασία. Αποφασίσαμε να πιέσουμε από την αρχή τον αντίπαλο. Δημιουργήσαμε μέχρι το 20-22 4 κλασικότατες ευκαιρίες χωρίς από εκεί και πέρα να κινδυνεύσουμε. Όμως πληρώσαμε αυτή την επιπολαιότητα η οποία στο πρώτο επίσημο παιχνίδι βλέπω ότι υπάρχει ως εικόνα σε σχέση και με αυτά που είδαμε πέρυσι στην ομάδα. Έστω και στη διαδικασία του πέναλτι, η οποία είναι ψυχοφθόρα και για τις δύο ομάδες. Η ομάδα μου κατάφερε να βγει νικήτρια, τα τρόπια είναι τρόπια. Εκεί αποδειχτήκαμε ψύχρεμοι και στα χτυπήματά μας, τα επιθετικά, και ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας ο Μπρέλας, ο οποίος αποδείχθηκε έμπειρος, σωστός στις τοποθετήσεις και στις επεμβάσεις του, δίνοντας το. Και αυτός με τη σειρά του, ας πούμε, την στόφα της επιτυχίας στην ομάδα μας. Ο πρώτος τελικός της σεζόν για το Λαρισινό ποδόσφαιρο φιλοξενήθηκε στο LFC Arena και τον παρακολούθησαν περίπου 500 φίλαθλοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Λαρισαίων Κώστας Τζανακούλης, ο οποίος έκανε και την απονομή τροπέων και αναμνηστικών σε νικητές και ηττημένους.